τους ασκούς του Αιώλου άνοιξε η αναβολή μιας βδομάδας στην ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού του ΡΙΚ. Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Ιδρύματος τα έβαλε η αντιπολίτευση, εξαπολύοντας δρυμή κατηγορό, κάνοντας λόγο για προσπάθεια κομματικοποίησης της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Εδώ και 4 χρόνια αυτό που διαπιστώνουμε είναι μια αναλαζονία, έναν εξυφελισμό από πλευράς του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ιδρύματος. Δεν έχουν εισακουστεί οι δικές μας ανησυχίες. Στο προσωπικό του ΡΙΚ απολογήθηκε για τη μη καταβολή των μισθών ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση και Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 10 ταχυτήτων υπάλληλοι, ούτε και είναι δυνατόν η αναξιοκρατία να καταργεί αυτό που όλοι θέλαμε, μια ανεξάρτητη κρατική ραδιοτηλεόραση. Λαύρος κατά του Δίκο και του Δυσί εμφανίστηκε ο βουλευτής του Ακέλ Σταύρου Σεβαγόρου, κάνοντας λόγο για αλότρια κίνητρα. Στόχος είναι ίσως να συγγύσει η κρατική φωνή στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης. Η πολεμική και των κυνηγητών του ΡΙΚ, δεν οφείλεται σε δημοσιονομικούς λόγους. Στους χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ αποδίδουν τα τεκτενόμενα ΕΔΕΚ και ΕΒΡΟΚΟ. Ζητούμε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθεωρήσει τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, τον τρόπο εφαρμογής αποφάσεων. Η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση βαρύνει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος που κατέστησε το ΡΙΚ μαύρη τρύπα και όργανο κομματικής προπαγάνδας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε άμεσα τη Βουλή να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ όπως αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργικό. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε το ΡΙΚ να μπορέσει να αντεπεξέλθει των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ως εκ του ρόλου που αναλαμβάνει που έχει για την Προεδρία. Την ίδια ώρα οι συντεχνίες ΟΗΟΣΕΚ με τα μέλη της ΕΒΡΙΚ και ΣΥΤΙΡΙΚ ζητούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση καταβολή των οφειλωμένων μισθών στους εργαζόμενους του Ιδρύματος.